Κύριε Μπογδάνο, νέα αρχή με τον Άρη Ξηροποτάμου πλέον από χθες. Πείτε μας για αυτή την καινούργια συμφωνία και την δική σας, το νέο ξεκίνημα. Ναι, καταρχήν, πριν να πούμε οτιδήποτε για την ομάδα, να πούμε καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο και καλή χρονιά για την ομάδα μας. Που πιστεύω να πάμε καλά για να βοηθήσουμε την ομάδα να φτάσει εκεί που πρέπει. Ο πρώτος στόχος της ομάδας είναι παραμονή, όπως είναι τα πράγματα, και μετά ό,τι βγει. Έχετε ενημέρωση από τη διοίκηση ή από τους προηγούμενους εκεί της ομάδος τι χρειάζεται? Έχετε ήδη κάποια λίστα, κάποιους μεταγραφικούς στόχους? Ναι, μίλησα με τους ανθρώπους, είπαμε ας πούμε τι χρειάζεται. Θα δω και εγώ την ομάδα στη διάρκεια και θα κάνουμε ό,τι προσθήκες χρειάζεται για να η ομάδα να ρολάρει. Σας αγχώνουν τα δύσκολα? Α, έχω μάθει εγώ στα δύσκολα, δεν έχω πρόβλημα. Γιατί σαν ποδοσφαιριστής τουλάχιστον ήσασταν για τα δύσκολα. Και σαν προπονητής για τα δύσκολα είμαι. Ωραία. Για δικές αποστολές. Με τους παίκτες σας πότε θα ξεκινήσατε, γνωριστήκατε? Ξεκινήσαμε, κάναμε προπόνηση χθες. Αλλά εντάξει, το ρόστερ ήταν λοιπές λόγω των ημερών. Οπότε από τη βδομάδα τη καινούρια και από την καινούρια χρονιά, με κάποιες προσθήκες που θα γίνουν, πιστεύω να μαζευτεί η ομάδα για να πάμε να αρχίσει το πρωτάθλημα, να είμαστε σε όλα καλά. Είστε αισιόδοξος για το θέμα της παραμονής? Εγώ έτσι όπως βλέπω τα πράγματα και με τους ανθρώπους που μιλάω είμαι αισιόδοξος. Αλλά για να είσαι αισιόδοξος πρέπει να βοηθηθείς κιόλας. Να πάρουμε κάποιους παίχτες για να πούμε ότι είμαστε καλά. Οι κινήσεις που θα γίνουν πιστεύω να είναι μετρημένες και επιλεγμένες. Ωραία. Και μια ευχή για το νέο έτος που έρχεται σε λίγες ώρες. Υγεία πάνω απ' όλα. Εγώ μόνο με την υγεία. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα παλέψουμε. Εάν δεν έχεις υγεία δεν κάνεις τίποτα. Και αισιοδοξία.